Κάθε χρόνο στις 8 Μαΐου, ημερομηνία γέννησης του Ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού Ερίκου Ντινάν, γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Κάθε χρόνο στις 8 Μαΐου, οι δύο αυτοί οργανισμοί μας υπενθυμίζουν τις τιτάνιες προσπάθειες που καταβάλουν σε όλο τον κόσμο για την ανακούφιση των ανθρώπων από τις αρρώστιες, τους λοιμούς, τις καταστροφές και τους πολέμους. Ειδικότερα φέτος και εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού ήταν εκεί για να στηρίξουν όσους έχουν ανάγκη. Έχουμε κοντά μας για το θέμα αυτό τον πρόεδρο του Παραρτήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού της Σάρτας, τον κύριο Γιώργο Βασιλείου. Κύριε Βασιλείου, καλησπέρα. Καλησπέρα και από εμάς σε εσάς και σε όλους τους φίλους που μας ακούνε. Η 8η Μαΐου δεν είναι μόνο για να μας υπενθυμίσει αυτές τις προσπάθειες. Είναι και ένα ακόμα μήνυμα ευαισθητοποίησης όλων των πολιτών, επειδή φαντάζομαι, και αυτό θα το δούμε και στην πορεία, αυξάνεται δυστυχώς ο κατάλογος των ανθρώπων που έχουν ανάγκη, που δεν μπορούν πλέον να επιβιώσουν. Ναι, να ξεκινήσουμε από την αρχή. Όπως σωστά είπατε, η 8η Μαΐου είναι η Παγκόσμια ημέρα του Ερυθρού Σταυρού. Είναι η μέρα δηλαδή που ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, η παγκόσμια κοινότητα, να το πούμε αλλιώς, ναι, αφιέρωσε στο να τιμηθεί αυτό το μεγάλο έργο το οποίο επιτελεί ο Ερυθρός Σταυρός σε όλο τον κόσμο. Επετέλεσε και επιτελεί. Βέβαια, για τον Ερυθρό Σταυρό δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα, για το έργο του δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα. Όλοι νομίζω ξέρουν, έχουν ακούσει επανειλημμένως και ξέρουν το έργο που έχει προσφερθεί όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία ξεπερνάνε από την ίδρυση του Ερυθρού Σταυρού, έχουν περάσει. Είναι πάνω από 150 χρόνια πλέον και σε αυτό το διάστημα έχουν συμβεί πάρα πολλά στην ανθρωπότητα. Παγκόσμιοι πόλεμοι, λοιμοί, κατοχές, πείνα μεγάλη σε πολλές περιοχές κλπ. Και σε όλα αυτά ο Ερυθρός Σταυρός προσέφερε πάρα πολλά σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Δυστυχώς ο φετινός εορτασμός συμπίπτει με αυτό το μεγάλο πρόβλημα που λέγεται πανδημία του κορονοϊού. Και αυτό δυστυχώς μοιάζει και δεν είναι καθόλου κατώτερο από έναν παγκόσμιο πόλεμο. Και τα θύματα είναι πολλά, αλλά και οι συνέπειες του θα είναι ακόμα μεγαλύτερες. Είναι αυτό που φοβούνται όλοι το επόμενο διάστημα. Δηλαδή αυτή η κανονικότητα μετά τον εγκλεισμό, τα απαραίτητα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί από τη χώρα μας, ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν, κάτι το οποίο βεβαίως απευχόμαστε όλοι, αλλά θα υπάρξουν στρατιές ανέργων. Και αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων οι οποίοι θα ζητήσουν βοήθεια είτε από τον Ερυθρό Σταυρό είτε από κάποιον άλλον οργανισμό ο οποίος μπορεί να τους στηρίξει στην παρούσα κατάσταση. Σωστά, θα χρειαστούν ανάγκη. Και εμείς αυτό το υπολογίζουμε και το περιμένουμε. Πρέπει να σας πω πρώτα, πριν φτάσουμε σε αυτό, τον φετινό εορτασμό, τόσο η Διεθνής Ομοσπονδία Συλλόγων του Ερυθρού Σταυρού και η Ερυθράς Ημισελήνου, τόσο και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, έχουν αφιερώσει στις προσπάθειες εκείνων των ανθρώπων, οι οποίοι αγωνίστηκαν και αγωνίζονται καταρχήν, να αντιμετωπίσουν αυτό το μεγάλο πρόβλημα που λέγεται κορονοϊός. Και αυτό έτσι το εκφράζουμε ένα συμβολικό χειροκρότημα από όλους μας προς τιμήν τους. Αλλά να έρθουμε τώρα σε αυτό που είπατε, ότι στη συνέχεια όλων αυτών περιμένουμε ένα κύμα ανθρώπων οι οποίοι θα προσφύγουν και στον Ερυθρό Σταυρό όπως και σε άλλους οπωσδήποτε φορείς οι οποίοι θα μπορούν να βοηθήσουν κάποιους ανθρώπους. Εμείς βεβαίως να το πω ότι δεν σταματήσαμε ποτέ να βοηθάμε, γιατί πέρασε και το Πάσχα, μην ξεχνάμε. Έτσι. Και το Πάσχα πάντα, όπως ξέρουμε, ο Ερυθρός Σταυρός έδινε βοήθεια, έδινε δέματα βοήθειας σε συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Εφέτος το έκανε σε πολύ μικρότερη κλίμακα. Βεβαίως δεν ανακοινώσαμε τίποτα γιατί τα μέτρα τα οποία είχαν ληφθεί από όλους για τη χώρα μας δεν μας επέτρεπαν να κάνουμε ούτε συγκέντρωση βοήθειας αλλά ούτε και διανομή βοήθειας για να αποφύγουμε τον κίνδυνο διασποράς του ιού. Αλλά τι κάναμε; Επιλέξαμε
κάποιες οικογένειες που πιστεύαμε ότι είχαν τη μεγαλύτερη ανάγκη, που δηλαδή δεν είχαν τίποτα για να περάσουν το Πάσχα, και αυτές περιορισμένα με όλα τα μέτρα προφύλαξης τους δώσαμε μια βοήθεια. Ήταν, για να μην δεν χρειάζεται να το κρύψουμε, περίπου 70 οικογένειες. Ξεχωρίσαμε από εκείνες που ξέραμε ότι είχαν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Mm-hmm. Και για να μην περάσουν το Πάσχα χωρίς τίποτα, τους δώσαμε, αλλά με όλα τα μέτρα προφύλαξης, επαναλαμβάνω, χωρίς να έλθαμε σε άμεση επαφή μαζί τους και εμείς και εκείνοι, τους δώσαμε μια μικρή βοήθεια. Τώρα, εμείς σιγά σιγά, καθώς τα μέτρα αρχίσουν... Αυτό ήθελα να σου ρωτήσω. Το επόμενο διάστημα αρχίζετε ξανά ήδη αρχίζουμε σιγά σιγά και επεκτηνόμαστε και σε άλλες οικογένειες, και αυτό θα το συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα, αλλά και πάλι με όλα τα μέτρα προφύλαξης. Mm-hmm. Γιατί ο Ερυθρός Σταυρός προς Θεού πρώτος από όλους θέλει τους συνανθρώπους μας υγιείς. Mm-hmm. Και επομένως θα ήταν παράτερο, εντελώς παράτερο, να παραβεί τα μέτρα προφύλαξης της διασποράς του ιού. Κύριε Βασιλείου, μήπως είναι πιο επιτακτική φέτος η ανάγκη, εκτός από τους ευαισθητοποιημένους πολίτες, να υπάρξουν και ευαισθητοποιημένοι φορείς, οι οποίοι μπορούν να στηρίξουν τέτοιου είδους συλλογικές προσπάθειες? Αυτό μου δίνεται την ευκαιρία να το πω. Όσοι συμπολίτες μας ακούνε και μπορούν και θέλουν, θα είναι μεγάλη βοήθεια για μας να μας προσφέρουν βοήθεια για το επόμενο διάστημα. Το καταλαβαίνουμε, είναι ευνόητο ότι θα χρειαστούμε βοήθεια, θα χρειαστούμε τη βοήθειά τους, και όσοι μπορούν ας μας βοηθήσουν. Εμείς ζητήσαμε και από το κεντρικό Ερυθρό Σταυρό, από τα κεντρικά γραφεία του Ερυθρού Σταυρού, μας έστειλαν και εκεί μια μικρή βοήθεια, για αυτή χρησιμοποιήσαμε στο διάστημα αυτό, αλλά από εδώ και πέρα χρειαζόμαστε και τη βοήθεια των συμπολιτών μας. Mm-hmm. Που έως τώρα ποτέ δεν μας την αρνήθηκαν, και πρέπει να τους ευχαριστήσω γι' αυτό, και πιστεύω και τώρα δεν θα ξεχάσουν να μας ενισχύσουν. Θέλω λίγο να μου πείτε και για την ευαισθητοποίηση ανθρώπων στην στήριξη και την ενίσχυση μεν του έργου σας, αλλά και τον εθελοντισμό, των εθελοντών που θέλουν να βοηθήσουν. Ναι. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι που θέλουν να συνεχίσουν, που θέλουν να στηρίξουν τις δράσεις και το έργο του Ερυθρού Σταυρού? Ναι, υπάρχουν άνθρωποι. Βέβαια, τώρα σε αυτή τη φάση όλα αυτά έχουν αδρανίσει λίγο. Ναι, ναι. Έτσι, είναι ευνόητο. Όμως, πριν μπούμε σε αυτή τη φάση, βεβαίως υπήρχαν, αλλά πιστεύουμε και όταν πρώτα ο Θεός βγούμε από αυτή την κρίσιμη φάση, πιστεύουμε πάλι θα έχουμε. Έτσι, και θα έχουμε νέους ανθρώπους οι οποίοι θα πλησιώσουν το έργο αυτό. Κύριε Πρόεδρε, όσοι θέλουν να βοηθήσουν, όσοι θέλουν να ενισχύσουν, μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία? Βεβαίως. Στα γραφεία, να πω, αυτό το διάστημα, όχι ακόμα με αυτοπρόσωπη παρουσία, με ένα τηλεφώνημα πρώτα. Οπότε θα περάσει κάποιος από ναι, τα μέλη. Ναι, με ένα τηλεφώνημα στα γραφεία μας, και γιατί έτσι θα μπορέσουμε να συνοηθούμε πού, πότε και πώς. Έτσι μπορούν να προσφέρουν βοήθεια. Σωστά. Άρα μπορούν να απευθυνθούν καταρχήν τηλεφωνικώς στα γραφεία του Συλλόγου, ναι, και μετά από επικοινωνία μαζί σας να μπορέσετε, ναι. Με συνεννόηση, ναι, θα καθορίσουμε πού, πότε και πώς, επαναλαμβάνω, θα μας προσφέρουν τη βοήθειά τους. Mm-hmm. Εγώ θέλω να κλείσουμε και αυτήν την κουβέντα με το μήνυμά σας. Εκείνο το οποίο θέλουμε εμείς σαν Ερυθρός Σταυρός, έτσι, να πούμε σε όλους. Πρώτον, αυτό που είπα, να χειροκροτήσουμε έτσι μέσα μας την προσπάθεια που κάνουν όλοι οι άνθρωποι, εθελοντές και εργαζόμενοι, στο να αντιμετωπιστεί αυτή η μεγάλη πανδημία σε όλο τον κόσμο. Της πρώτης γραμμής. Βεβαίως, αυτοί οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής. Αυτοί που δίνουν τον καθημερινό αγώνα δίπλα στους πάσχοντες συμπολίτες μας. Και δεύτερον, να στηρίξουμε όλους εκείνους οι οποίοι θα έχουν ή θα έχουν αύριο την ανάγκη μας. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ.